Και να στείλουμε την συμπαράστασή μας, τη δύναμή μας εκεί στην Ελλάδα που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα με αυτές τις φωνικές πλημμύρες. Θα έλεγα, μέχρι στιγμής είναι 15 νεκροί παιδιά. Ήταν πραγματικά απίστευτο σοκ. Όταν έφυγα από την εκπομπή και πήγα και είδα εικόνες, το τι γίνεται στους δρόμους, τι γίνεται στα σπίτια του κόσμου, τι συμβαίνει ρε παιδιά πραγματικά, ήταν πολύ σοκαριστικό, γιατί είναι δίπλα μας, είναι η Ελλάδα μας. Και ακόμα ψάχνουν αγνοούμενους. Είναι 16 οι νεκροί, μόλις τώρα με έχουν πληροφορήσει, πολλοί τραυματίες, ακόμη ψάχνουν και αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι. Τι να πω ρε παιδιά, αυτά τα καιρικά φαινόμενα είναι κάτι που εντάξει ούτε το προγραμματίζεις, ούτε το ελέγχεις, ούτε δεν ξέρεις καν που θα σε βρει και τι θα γίνει. Σε ελπίσουμε ότι δεν θα έρθουν και στην Κύπρο. Κοίτα, συνήθως τα καιρικά φαινόμενα έρχονται αμέσως μετά την Ελλάδα, έρχονται και στην Κύπρο. Είναι αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, έρχονται και στην Κύπρο μας. Ελπίζω να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, ελπίζω να έχουμε κάποιες, έχουμε προετοιμαστεί τουλάχιστον για αυτά τα καιρικά φαινόμενα, αν και δεν το νομίζω, παιδιά, να είμαστε τόσο προετοιμασμένοι, να σας πω την αλήθεια, για τέτοιες πλημμύρες. Μπορείτε δεν είσαι, νομίζω. Και μπορεί, στην Κύπρο έρχονται συνήθως όχι τόσο έντονα. Μα Χριστιανά μου, ξέρεις πότε θα έρθει δηλαδή, όχι, αν είναι έντονο, αν είναι λιγότερο έντονο. Δεν ξέρω, μακάρι να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, μακάρι τουλάχιστον να μην έρθουν με τόσο άγριες προθέσεις, αν και δυστυχώς στην Ελλάδα μας περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί παιδιά είναι κύριοι οδοί, είναι εθνική οδός, είναι πράγματα που δεν τα βάζει το μυαλό σου ρε παιδιά. Τέλος πάντων, τη συμπαράστασή μας, τι να κάνουμε κι εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή. Στέλνουμε τη συμπαράστασή μας, τη δύναμή μας και εύχομαι πραγματικά να μην έχουν άλλα θύματα, να μην έχουν άλλους τραυματίες. Είναι τρομερό αυτό που υπάρχει. Και συνήθως τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε για τόσο κοντά.